των αγροτών. Κατά πρώτον, η κυρία Βάκη είπε κάτι το οποίο είναι πολύ σωστό. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προσέρχεται σε αυτή την κοινωνική κρίση λαϊκίζοντας. Είπατε ότι οι προτάσεις. Είπατε, κυρία Συνάδελφε, ότι οι προτάσεις του κυρίου Μητσοτάκη δεν ακούγονται καλά, ίσως αμέσως, στο αυτή των αγροτών. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την πολιτική κρίση για να κάνει φτηνή αντιπολίτευση. Πρέπει όμως να πούμε ότι οι ανάγκες του ασφαλιστικού συστήματος δημιουργήθηκαν το 2015 μετά τα capital controls από το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία δεν συνέχισε την πορεία ανάπτυξης που είχε ξεκινήσει το 2014, δεν συνέχισε την πορεία πλεονασμάτων που είχε ξεκινήσει το 2014. Αυτό ήταν το πρόβλημα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Συγγνώμη, λέτε, η λαϊλασία των ασφαλιστικών ταμείων και τα ελλείμματα έγιναν σε ένα χρόνο. Με συγχωρείτε κιόλας. Στην τελευταία Στην τελευταία μελέτη βιωσιμότητας που είχε γίνει το 2014 του ασφαλιστικού συστήματος, δεν υπήρχε αυτό το κενό, το 1,8 δις, που προέκυψε στο τρίτο μνημόνιο που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς. Αναγκαζόμαστε λοιπόν τώρα να καλύψουμε μια τρύπα. Μόνο η αλλαγή που έχει συμβεί στις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την ανεργία την τριετία 2015-2016-2017 στερεί το σύστημα 900 εκατομμύρια ευρώ. Οργανική απώλεια από την αλλαγή πορείας ελληνικής οικονομίας. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο ήδη δημιούργησε. Αυτό που είδαμε χθες στη Βουλή, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, που πράγματι ο πρόεδρος της Βουλής κάλεσε εκπροσώπους από 20 μπλόκα για να πάρει 20 αρνητικές απαντήσεις, ήταν ένα βροντερό όχι, όπως πολύ σωστά είπατε, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει πλέον μια δυσαρμονία μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνίας. Το ασφαλιστικό δημιουργεί αδιέξοδα, φέρνει όλη την κοινωνία απέναντι και το γεγονός είναι ότι ακόμα και ο Κατρούγκαλος μια κοστολογημένη πρόταση δεν έχει κάνει. Δηλαδή, κάνουμε ένα διάλογο, βλέπουμε προτάσεις της κυβέρνησης, αλλά ένα συνολικό πακέτο και το τι σημαίνουν αυτά για την οικονομία, τις επιπτώσεις των μέτρων, παραδείγματος χάρη, στην ανεργία και στην ανάπτυξη, δεν το έχουμε δει. Κύριε Μηταράκη, υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα από τους αγρότες. Κατεβαίνουν με συγκεκριμένες προτάσεις και λένε 12.000 αφορολόγητο. Λένε να διατηρηθεί. Κατάτομο. Λένε να διατηρηθεί, για παράδειγμα, ο ΟΓΑ. Σας υπενθυμίζω και το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα βεβαίως, ένα ταμείο το οποίο χρηματοδοτείται στο κατά 95% από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά εσείς τα υιοθετείτε, θεωρείτε ότι είναι δίκαια αιτήματα και ο τρόπος αντίδρασης των αγροτών? Να κλείσουν δρόμους, να κατέβουν να στρατοπεδεύσουν στο Σύνταγμα, να κλείσουν αεροδρόμια, είναι τρόποι αντίδρασης τους οποίους... Τις οποίες υιοθετείτε εσείς. Καταρχήν, νομίζω έχω εκφραστεί πολλές φορές στο παρελθόν και από τη δημόσια τηλεόραση και στα 2,5 χρόνια που ήμουν υφυπουργός Ανάπτυξης, ότι είμαι πάντα υπέρ των κινητοποιήσεων, αλλά ποτέ όταν αυτές εμποδίζουν την ελεύθερη λειτουργία των άλλων. Με αυτή την έννοια, δεν στηρίζω ότι κλείνουμε τους δρόμους και νομίζω και η Νέα Δημοκρατία σε κεντρικό επίπεδο και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκης, έχει εκφράσει την ίδια άποψη. Άρα, είμαστε υπέρ του γεγονότος ότι οι αγρότες αντιδρούν για ένα ασφαλιστικό το οποίο έρχεται να δημιουργήσει θέμα επιβίωσης πλέον στον κλάδο τους, αλλά δεν συμφωνώ στο γεγονός ότι κλείνουν οι δρόμοι και δεν μπορούν άλλοι επαγγελματίες να ασκήσουν το οικονομικό τους αποτέλεσμα. Αυτό το λέμε σε εποχή αντιπολίτευσης. Αντιπαρέρχομαι άλλες αντιπολιτεύσεις, οι οποίες ανεβαίναν στα τραχτέρ, υποσχόντουσαν τα πάντα στους πάντες. Επειδή η Νέα Δημοκρατία μπορεί πολύ σύντομα να ξαναείνει κυβέρνηση, πρέπει σε αυτές τους μήνες της αντιπολίτευσης να αρθρώσουμε ένα λόγο ρεαλιστικό. Ο κόσμος δεν αντέχει πλέον λαϊκισμούς. Είναι ρεαλιστικό το 12.000 και η διατήρηση του ΟΓΑ? Η διατήρηση του ΟΓΑ είναι στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν. Και να χρηματοδοτείτε από το κράτος. Κοιτάξτε, όλα τα ταμεία χρηματοδοτούνται από το κράτος. Το κράτος αυτή τη στιγμή. Το ποσοστό είναι μεγάλο. Άλλωστε λέτε για μικρότερο κράτος εσείς. Το παρόν ασφαλιστικό σύστημα. Ο τρόπος που θα βρεθεί το χρήμα, λέτε, είναι με τη μείωση των εξόδων του κράτους. Το κράτος χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό σύστημα εδώ και δεκαετίες. Είναι βασικός πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος. Το πόσο αυτή η επιβάρυνση πρέπει να είναι, είναι μεγάλη. Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Πρέπει. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο αυτό. Πρέπει να είναι. Πάλι. Αλλά το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται πλέον και από την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Γιατί αν η ελληνική οικονομία μπει σε ένα βαθμό ύφεσης, το ποσό που χρειάζεται κάθε χρόνο για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών θα αυξάνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ενώ αν η ελληνική οικονομία δεν είχε κάνει το πείραμα της αριστεράς και είχε συνεχίσει το 2015 μια θετική πορεία και είχαμε 2,5% ανάπτυξη, η επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων θα ήταν πλέον πιο ανεκτή. Αυτό είναι ένα αν που δεν θα το μάθουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η εκτίμηση της Νέας Δημοκρατίας.
Να πω μια τελευταία λέξη. Ναι, πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μείωσε τους στόχους πλεονάσματος. Mm-hmm. Είχα πει στη Βουλή αυτό θα ήταν επιτυχία αν το συνδύαζε με μείωση των φόρων. Το γεγονός ότι έχει χαμηλότερους στόχους αλλά βάζει περισσότερους φόρους. Από πού θα βρεθούν τότε τα λεφτά? Δηλαδή, να μην βάλει φόρους. Να μην κάνει αυτό. Όταν μειώσει το στόχο. Ναι. Αλλά παράλληλα αυξάνεις τους φόρους, ναι. Σημαίνει ότι δεν μειώνεις τους στόχους για να έχεις ελάφρυνση για τον κόσμο. Μειώνεις τους στόχους γιατί πλέον είσαι ανίκανος ως οικονομία να πετύχεις πρωτογενή πλεονάσματα οργανικά. Και αναγκάζεσαι να τα πετύχεις πλέον με αύξηση φορολογικών βαρών που δεν αντέχει ο κόσμος.